του κάνει μια σέντρα. Εκεί όμως πολύ καλά ο Νίκος Αξιορίστος μπλοκάρει την μπάλα. Η μπαλιά είναι για τον Παλπάνη. Και αυτός δίνει δεξιά όπου βρίσκεται ο Ντιμτσούδης. Να το ρέξει από την περιοχή η ομάδα του Ορέστη. Κάνει το δυνατό σουτ. Η μπαλιά καταλήγει λίγο έξω από το δεξί κάθετο δοκάρι του Νίκο Αξιορίστο. Θα εκτελέσει τώρα ο Τσίρκοβιτς κατευθείαν λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του τερματοφύλακα Νεοφώτιστο. Καλή εκτέλεση φάουλ αυτή του Μίοντρακ Τσίρκοβιτς. Έγινε η παλιά, παίρνει την κεφαλιά εκεί ο Κουκουλιάς. Θέση έξω αριστερά βρίσκεται ο Ντιμτσούδης και ο Νόλης. Νόλης θα κρατήσει την μπάλα. Θα κάνει και τη σέντρα μέσα στην περιοχή του Ρέστη. Εκεί όμως διώχνει προς τη στιγμή ο Αθανασιάδης. Είναι και ο τερματοφύλακας Νεοφώτιστος να μπλοκάρει την μπάλα. Το μικρόν Ολυμπιακός είναι σε ένα πλάγιο με τον Σπύρο Νούσια μέσα στην περιοχή εκεί που είναι ο Νάτορας, ο Νόλης και το γκολ. Γκολ για τον Ολυμπιακό στο 19ο λεπτό του πρώτου μηχρόνου. Υπέροχη γυριστή κεφαλιά του Χρήστο, του Ουτάκη που γιουκλεί για τον Δημήτρη Νόλη. Δεν συγχωρεί ο Δημήτρης Νόλης και είναι το 1-0 για τον Ολυμπιακό στο 19ο λεπτό. Πολύ ωραίο το πλάγιο από τον Νούσια για το κεφάλι του Μπουγιουκλή. Γύρισε ο Μπουγιουκλής πίσω. Πρέπει να ήταν ο Τάκης Μπουγιουκλής. Γύρισε για τον Δημήτρη Νόλη. Αυτός με ένα ψύχρωμο σουτ έκανε το 1-0 στο 19ο λεπτό του πρώτου μηχρόνου. Α, τώρα ο Τσίρκοβιτς έκανε το σουτ, η μπάλα καταλήγει out. Νούσιας έχει την μπάλα, θα δώσει τελικά, κρατάει την μπάλα ο Σπύρος Νούσιας, θα δώσει τώρα για τον Ψαρόμπα. Ψαρόμπας με τη μία θα κρατήσει την μπάλα μάλλον. Τώρα θα κάνει μια παλιά για τον Νόλη. Νόλης που πιέζεται από τον Τιμτσούδη. Θα δώσει πίσω για τον Μπουγιουκλή. Μπουγιουκλής με τη μία πολύ ωραία η παλιά για τον Νούσια. Δυνατό σου του Νούσια. Λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του τερματοφύλακα Νεοφώτιστου. Ο λέος συνδυασμός των παικτών του Ολυμπιακού στο 27ο λεπτό. Αυτός έχει την μπάλα, βλέπει τον Κούτοβα που φεύγει τελικά. Γύρισε την μπάλα ο Κουγουλιάς. Εκεί που είναι ο Νόλης. Νόλης παίρνει την κεφαλιά. Τελευταία στιγμή ο Νεοφώτιστος βγάζει την μπάλα κόρνερ. Που θα εκτελεστεί τώρα από τον Τσίρκοβιτς, πλασαριστά για τον Νούσια. Νούσιας θα προσπαθεί να περάσει, θα καταφέρνει, θα βγάλει και τη σέντρα πολύ ωραία. Κεφαλιά και η μπάλα καταλήγει out. Καταπληκτική ευκαιρία μετά τη σέντρα του Νούσια, η κεφαλιά από τον Τάκη Μπουγιουκλή κατέληξε out. Τελείω θα νοσιάζει πλασαριστά, εκεί σε μια θέση που είναι ο Παλπάνης πλασάρει. Ο Παλπάνης όμως με τα πόδια εκπληκτικά διώχνει ο Αξιορίστος συνέχεια στο παιχνίδι. Με τους παίκτες του Ρέστη να είναι στην επίθεση. Αυτός θα γυρίσει για τον Παλπάνη. Αυτός κάνει μια παλιά για τον Λαμπίδη. Σουτ του Λαμπίδη. Εκπληκτικά αποκρούει ο Αξιορίστος. Ιγνάτοβ σουτ και το 1-1. Δεν μπόρεσε τη δεύτερη φορά να αποκρούσει ο Αξιορίστος. Στο δεύτερο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου η ομάδα του Ορέστη σοφαρίζει με το δυνατό σουτ του Ιγνάτοβ. Κάτοχος έγινε ο Τσίρκοβιτς. Θα κάνει μια παλιά πολύ ωραία για τον Μπουγιουκλή. Και αυτός βρήκε σε θέση βολής για τον Ψαρόμπα. Διώχνουν όπως να είμαι στην περιοχή. Εκεί γίνονται κόντρες. Τελικά η μπάλα καταλήγει κόρνερ. Έγινε ένα λάθος από τους αμυντικούς συγκεκριμένα από τον Ντιμτσούδη. Έγινε η παλιά του Θανασιάδη σε μια θέση όπου βρίσκεται ο Ιγνάτοφ. Κάνει το σούτο Ιγνάτοφ. Αποκρούει ενστικτοδός ο Αξιορίστος και διώχνει τελικά ο Ντίκα σε πλάγιο. Ένα φάουλ τώρα για τον Ολυμπιακό στο 19ο λεπτό δεύτερο χρόνο. Τσίρκοβιτς εκτελεί αυτό το φάουλ. Η μπάλα πάνω από το ζώδιο δοκάρι του τερματοφύλακα Νεοφώτιστο. Αυτός για τον Κουτσοκώστα που έχει κοντά τον Κατακαλίδη. Κουτσοκώστας θα κρατήσει την μπάλα. Είναι πολύ γρήγορος ο Κουτσοκώστας. Τελικά αφήνει τον πλεονέκτημα διαιτητής Παχατουρίδης. Θα περάσει ωραία παλιά για τον εαυτό του. Κάνει και τη σέντρα. Και μέσα στην περιοχή Κουτσοκώστας χάνει τελευταία στιγμή την μπάλα. Έχετε παίκτες στους Ολυμπιακού η μπάλα. Εκτελείται το φάουλ για τον Αθανασιάδη. Θα κάνει και τη σέντρα αυτός. Εκεί που παίρνει την κεφαλιά. Την μπάλα καταλήγει out. Ήταν η κεφαλιά από τον Κώστογλου. Στον Πανόπουλο μάλλον. Βασίλης Πανόπουλος είναι αυτός που κάνει ένα το σουτ. Η μπάλα τελευταία στιγμή αποκρούεται σε κόρνερ. Έγινε η σέντρα μέσα στην περιοχή εκεί. Να τώρα ο Νούσιας. Νούσιας που πιέστηκε. Ήρθε και ο Νόλης εκεί. Ανατρέπεται όμως ο διαιτητής λέει συνέχεια στο παιχνίδι. Θα έλεγα ότι μονομιάς ο κόσμος, δηλαδή ενώ τους φιλάθλους, ακόμα και οι άνθρωποι που είναι πιο κοντά, νομίζαν ότι η διαμαγείας αυτή η ομάδα ξαφνικά θα έπαιζε και το καλό ποδόσφαιρο και όλους τους αντιπάλους θα τους κέρδιζε. Δεν είναι έτσι, θέλει μια πίστοση χρόνου. Σαφώς λοιπόν γίνονται λάθη, σαφώς λοιπόν αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι επομίζομαι ένα βάρος πολλών πραγμάτων αγωνιστικά και για να μην παρεξηγηθώ θα ήθελα να εξηγήσω εδώ ότι η ομάδα λοιπόν του Βόλου, του Ολυμπιακού Βόλου είχε κάποιους ποδοσφαιριστές και κάποια τριετία που πράγματι δεινοπαθούσε από κάποια πράγματα αγωνιστικά. Αυτά μονομιάς δεν λύνονται και ούτε διορθώνονται.
Εάν ο ΟΕΚ αλίμονο με την παρουσία του κύριου Γεωργιάδη και τη δική μου και ορισμένων ποδοσφαιριστών, θα έπρεπε αυτή η ομάδα μονομιάς να παίξει από το τρίτο παιχνίδι για να βγει πρωταθλήτρια, ή εν πάση περιπτώσει να μας απογοητεύει το γεγονός ότι ήρθαν δύο ισοπαλίες στην έδρα και νομίζω ότι και νομίζει ο κόσμος ότι τελικά ο Βόλος δεν θα περπατήσει. Σαφώς το λέω και είμαι πάντα αισιόδοξος από τη ζωή μου, ότι ο Ολυμπιακός και θα περπατήσει και το καλό ποδόσφαιρο. Εν πάση περιπτώσει όμως μας δίνεται ευκαιρία μέσα από αυτό το παιχνίδι να δούμε κάποια λάθη μας, τα οποία βέβαια θα μπορούμε να τα αναθεωρήσουμε, να τα διορθώσουμε, και νομίζω ότι ο Βόλος θα βρει το δρόμο του. Επαναλαμβάνω ότι ούτε πίστοση χρόνου ζητιέται αυτή τη στιγμή, απλά μια ηρεμία και από τον κόσμο που έρχεται λοιπόν και βλέπει και έχει κάποιο όραμα για τον Βόλο. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο μιας πατώντας ένα κουμπί και ξαφνικά διαμαγείας ο Βόλος θα μπορεί να αλλάξει κατά την φαντασία λοιπόν του κόσμου και πώς το νομίζει.